Στα χαρτιά έμεινε τελικά το σχέδιο για εργάτες γης από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε εκπονήσει τον περασμένο φθινόπωρο το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή από περιοχές όπως η Καστοριά, η Φλόρινα, μεγάλα ποσοστά ενεργείας, στο 60-50% που θα επιθυμούσαν να είχαν εργαστεί σε ένα λιωμάζεμα που τελειώνει φυσικά, να το πούμε και αυτό, η περίοδο. Δεν έγινε πράξη γιατί από ό,τι φαίνεται κόλλησε στη γραφειοκρατία την ελληνική. Ενώ ο κύριος Γιουργαντάς μας υποσχέθηκε ότι και μάλιστα του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, μας είπε όμως ότι πρέπει να το συνεννοηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία και αυτό μάλλον έχει μείνει στα χαρτιά και στη συνεννόηση. Ακόμα περιμένουμε τη συνεννόηση των Υπουργείων. Παρά τις δηλώσεις στήριξης της προσπάθειας που αξίζει να αναφερθεί πως έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία κατά τη δεκαετία του 80, το βάουτσερ το οποίο θα εξασφάλιζε δωρεάν διαμονή και στέγαση στους εργάτες δεν εκδόθηκε ποτέ. Ο ίδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα στο Ηράκλειο και είπε ότι εγώ θα το χρηματοδοτήσω, γιατί καταθέσαμε το μελετήσαμε, το δουλέψαμε, ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αποδώσει, ειδικά για το λιωμάζαμα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε δει και εκεί τίποτα, χάσαμε την περίοδο. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκανε το Εργατικό Κέντρο θα μείνει στα αζήτητα. Αυτό βλέπουμε. Που μπλόκαρε από τη στιγμή που το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το στήριξε, ποιος τον μπλόκαρε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς κάποιοι να μην το θέλουν για τους δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να καταλάβω. Ωστόσο όμως οφείλει τα δύο υπουργεία που είπαν ότι θα το στηρίξουν, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θέλει να δώσει λύση. Και είναι λύση η οποία υποφελούνται πολλές πλευρές. Δεν υποφελούμαστε μόνο εμείς σαν Κρήτη που βρίσκουμε εργατικά χέρια, γιατί δεν πρέπει όντως να μείνει ένας καρπός ελιάς πάνω σε κάποια ελιά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν σε περιοχές με μεγάλο ενεργειακό κόστος. Εκεί οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν. Θα γλιτώσουν το ενεργειακό κόστος, ενώ παράλληλα θα φύγουν από το υβάλτο της ανεργίας και θα βρουν αξιοπρεπή μεροκάματα. Το πλάνο ήταν το σχέδιο αυτό να εφαρμοστεί πιλωτικά φέτος, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να επεκτείνονταν και σε άλλους τομείς της οικονομίας που υποφέρουν από ελλείψεις εργατικών χεριών. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι για την επόμενη και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο και για άλλους κλάδους, όπως είναι ο τουριστικός κλάδος, που και εκεί θα χρειαστούμε εργατικά χέρια, όπως επίσης και ο κατασκευαστικός, που είναι ο επόμενος κλάδος που επέρχεται και θα έχουμε μεγάλη ζήτηση εργατικών χεριών. Πρόσφατα πάντως κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή η συμφωνία που προβλέπει 5.000 εργάτες γης από την Αίγυπτο να έρθουν στη χώρα και να σκορπιστούν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, αριθμός που δεν καλύπτει ούτε καν τις ανάγκες της Κρήτης. Να φέρει εργάτες γης από την Αίγυπτο και μάλιστα με σημαντικούς όρους προς όφελος αυτών των εργαζομένων. Δηλαδή ότι εγγυείται ότι θα εργαστούν από 3 μέχρι 9 μήνες, ότι θα επιδοτηθούν κάποια θέματα που αφορούν τη μετακίνηση, ίσως και τη διαμονή, ότι θα αμυφθούν συγκεκριμένα τουλάχιστον πάνω από το βασικό μισθό.